Είμαστε με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου, κύριο Φώτη Κράλη, και τα θέματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε στην περιοχή που επλήγει από την πυρκαγιά του 22 και σε ό,τι έχει να κάνει με την αποξήρανση των πεύκων. Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας, θέλω να σας πω ότι μετά την ολοκλήρωση κάποιων γραφειοκρατικών διαδικασιών βρισκόμαστε λίγο πριν την ανάθεση του έργου των αντιδιαβρωτικών αντιπλημμυρικών έργων στην καμένη περιοχή των Βατερών Βρύσα Σταυρού της πυρκαγιάς του 2022. Το έργο αυτό αφορά μόνο στα δάση και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για την συγκράτηση του εδάφους, ώστε το σύστημα να μπορέσει από μόνο του να ανακάμψει και να επανιδρυθεί το δάσος. Τι εργασίες ακριβώς? Οι εργασίες είναι τα λεγόμενα στη δασοπονία αντιδιαβρωτικά έργα, τα οποία είναι κορμοδέματα, κορμοσυρές, κορμοπλέγματα, κορμοφράγματα και κάποια σειρματοκιβώτια στις μεγάλες κοίτες των υδατορεμάτων. Εργασίες δηλαδή, έργα τα οποία βοηθούν στη συγκράτηση του επιφανειακού εδάφους, στην παρεμπόδιση της απόπλησης του εδάφους, ούτως ώστε να, στη συνέχεια να μπορέσει να εγκατασταθεί η φυσική αναγέννηση από την τράπεζα πολλαπλασιαστικού υλικού που υπάρχει στο έδαφος. Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες και πόσο θα διαρκέσουν? Θεωρώ ότι θα έχουμε σύμβαση μέσα στον Αύγουστο και τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουμε, θα διαρκέσουν σίγουρα 4 μήνες. Δηλαδή Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα έχουμε ολοκληρώσει. Και αυτό γιατί πρέπει στη συνέχεια, στις περιοχές όπου δεν θα γίνουν έργα αντιδιαβρωτικά και δεν θα αξιοποιηθεί η καμένη ξυλία, να απομακρυνθεί η καμένη ξυλία που ήδη υπάρχει. Δηλαδή έχουμε και ένα δεύτερο βήμα, να απομακρύνουμε τα καμένα ξύλα, τα καμένα δέντρα. Τα καμένα δέντρα θα απομακρυνθούν από συγκεκριμένες περιοχές? Τα καμένα δέντρα θα απομακρυνθούν από το σύνολο της καμένης έκτασης, εκτός των επιφανειών αυτών που θα γίνουν τα αντιδιαβρωτικά, γιατί τα αντιδιαβρωτικά χρησιμοποιούν τα καμένα δέντρα για να κατασκευαστούν. Δεν χρησιμοποιούμε ξυλία άλλη, χρησιμοποιούμε την ίδια ξυλία των καμένων δέντρων για να κατασκευάσουμε τα αντιδιαβρωτικά έργα. Από ποιες περιοχές θα ξεκινήσουμε πρώτα και πού θα ξεκινήσουμε? Από το παραλιακό μέτωπο, που είναι και ουσιαστικά η τουριστική, έτσι, η ζώνη της καμένης περιοχής, και θα επεκταθούμε βόρεια προς την υπόλοιπη καμένη έκταση. Αμέσως μετά τα αντιδιαβρωτικά να περιμένουμε άλλες παρεμβάσεις? Αμέσως μετά από τα αντιδιαβρωτικά θα αξιολογήσουμε την πορεία της φυσικής αναγέννησης, η οποία τον πρώτο χρόνο δείχνει ότι δεν είναι ικανοποιητική, αλλά μένει να το δούμε μέχρι το τρίτο έτος. Ο κόσμος θα έχει να αναμένει παρεμβάσεις τεχνητής αναδάσωσης. Ήδη έχουμε εντάξει κάποιες περιοχές στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων. Σε περίπτωση που δεν έχουμε επιτυχία της φυσικής αναγέννησης και της φυσικής επανίδρυσης του δάσους, θα προβούμε σε εργασίες τεχνητής αναδάσωσης, αξιοποιώντας το φυτευτικό υλικό που θα παραχθεί από τον ίδιο το σπόρο της πεύκης που έχουμε στη Λέσβο, στο δασικό φυτώριο της υπηρεσίας. Ποιες περιοχές είναι εκείνες που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης? Στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης περιλαμβάνονται οι περιοχές της Χερσονήσου, της Αμαλής και της Χαραμίδας, από τις παλιότερες πυρκαγιές, όπου η πορεία της φυσικής αναγέννησης δεν ήταν ικανοποιητική, και κάποιες περιοχές των Βατερών, πιλωτικές βέβαια. Θα έχουμε όμως, φαντάζομαι, τη δυνατότητα, γιατί αυτά τα προγράμματα δεν αφορούν μόνο μία παρέμβαση, είναι συνεχιζόμενα, θα έχουμε τη δυνατότητα να εντάξουμε και άλλες περιοχές στα Βατερά, εφόσον αποδειχθεί και αξιολογηθεί από εμάς ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική φυσική αναγέννηση. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις νεκρώσεις των πεύκων, ποιο είναι το θέμα που έχει προκύψει ακριβώς και πώς αντιμετωπίζεται? Λοιπόν, τους τελευταίους μήνες έχουμε παρατηρήσει ένα καινούριο πρόβλημα στη Λέσβο. Στα πευκοδάση της Λέσβου, στα δάση της Τραχίας Πεύκης. Έχουμε παρατηρήσει κοιλίδες, είτε μεμονωμένων δέντρων, είτε σε ομάδες, όπου βλέπουμε ξερά νεκρωμένα πεύκα. Διενεργήσαμε ελέγχους, αυτοψίες, προσκαλέσαμε
ειδικούς, ειδικό στη δασική εντομολογία τον κύριο Αυτζή από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης και την κυρία Νικολέτα Σουλιώτη, ειδική επιστήμονα δασικής παθολογίας από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων της Αθήνας. Κάναμε αυτοψίες, διαπιστώθηκε η ύπαρξη φλοιοφάγων εντόμων, τα οποία προσβάλλουν με αυξημένη ένταση συγκεκριμένα δέντρα. Αυτά τα έντομα υπάρχουν στο δασικό οικοσύστημα, υπάρχουν στα δασικά οικοσυστήματα σε όλο τον ελληνικό χώρο. Δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά. Όμως το δασικό οικοσύστημα έχει το μηχανισμό, τη δυνατότητα να κρατάει όλους αυτούς τους οργανισμούς σε μια ισορροπία. Τι συνέβη εδώ και καταστράφηκε και χάλασε αυτή η ισορροπία και έχουμε αυτή την προσβολή? Εγώ είμαι πεπισμένος και θεωρώ ότι δύο πράγματα είναι αυτά που φταίνε. Το πρώτο είναι η κλιματική αλλαγή. Όταν έχουμε ήπιους χειμώνες με αυξημένες υγρασίες, ευνοούν τον υπερπληθυσμό του συγκεκριμένου εντόμου. Απ' την άλλη, όταν έχουμε έλλειψη διαχείρισης των δασών, έχουμε συσσόρευση βιομάζας, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ αυξημένη ύπαρξη τροφής για τα συγκεκριμένα έντομα. Πού εντοπίζεται η έλλειψη διαχείρισης? Η έλλειψη διαχείρισης, κοιτάξτε, τα δάση της Λέσβου είναι ένα μοσαϊκό ιδιοκτησιών. Μόνο το 10% των δασών της Λέσβου είναι δημόσια. Και αυτά είναι το δημόσιο δάσος Πασπαλά, το καμένο δάσος που λέμε, και το δημόσιο δάσος Κρατήγου, ένα τμήμα της Χερσονήσου της Αμαλής. Αυτά τα δύο δημόσια δάση έχουν πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο από πυρκαγιές. Τα υπόλοιπα δάση ανήκουν κυρίως στους δήμους. Οι μεγάλες δασικές ιδιοκτησίες είναι δημοτικές. Έχουμε και μικρότερες ιδιοκτησίες που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μοσαϊκό ιδιοκτησιών που είναι δύσκολο, στο οποίο είναι δύσκολο να υπάρξει μια ενιαία διαχείριση. Όταν λέμε διαχείριση εννοούμε καλλιέργεια, εννοούμε υλοτομίες ετήσιες. Οι τελευταίες διαχειριστικές μελέτες των δημοτικών δασών λήξανε το 2009. Έκτοτε δεν υπήρξε ενδιαφέρον από τους δασοκτήμονες δήμους, είτε τους καποδιστριακούς είτε τους μετέπειτα, να υπάρξει μια ολοκληρωμένη διαχείριση με υλοτομίες και καλλιέργειες. Αυτό οδήγησε στη συσσόρευση βιομάζας, στην αύξηση της φυσικότητας των δασών. Ναι, βλέπουμε ένα δάσος πυκνό, μας αρέσει να το βλέπουμε, αλλά αντιλαμβανόμαστε εκ του αποτελέσματος, όπως είναι τώρα η προσβολή από το έντομο, ότι δεν μας αρέσει να το χάσουμε. Γιατί κάποια στιγμή θα τα χάσουμε τα δάση μας. Η κλιματική κρίση θα χτυπήσει τα φυσικά οικοσυστήματα. Πέρα από τις συνέπειες στον άνθρωπο, θα χτυπήσει σίγουρα τα φυσικά οικοσυστήματα. Η αύξηση της θερμοκρασίας θα επιτείνει τα φαινόμενα των πυρκαγιών, της ξηρασίας, με αποτέλεσμα δευτερογενώς οι επιπτώσεις να έρθουν να επηρεάσουν τη διαβίωση του ανθρώπου. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιληφθούμε τη σημαντικότητα του θέματος και για ποιο λόγο πρέπει να δημιουργήσουμε ανθεκτικά δάση. Το ερώτημα είναι πώς θα δημιουργήσουμε ανθεκτικά δάση. Ανθεκτικά δάση θα δημιουργήσουμε εφόσον τα διαχειριστούμε. Και να μην ξεχνάμε ότι η διαχείριση αποφέρει και έσοδα. Έτσι. Είτε υπολείμματα υλοτομίας, είτε ξύλο, είτε πέλετ, αποφέρει έσοδα. Άρα λοιπόν πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Και η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος για το οποίο μιλάμε, δηλαδή της έντονης προσβολής των φλοιοφάγων εντόμων που παρατηρείται σε κάποιες περιοχές και συγκεκριμένα παρατηρείται στο δάσος του Αμπελικού και της Αγιάσου. Εκεί παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι η διενέργεια από το φθινόπωρο έως την άνοιξη εξυγειαντικών υλοτομιών. Η άμεση ενέργεια που πρέπει να γίνει, η πιο έτσι μεσοπρόθεσμη ενέργεια που πρέπει να γίνει είναι η διαχείριση. Η διαχείριση έχει να κάνει με την εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου δεκαετούς διάρκειας, όπου κάθε χρόνο θα καθορίζονται τα μέρη και οι περιοχές όπου θα υλοτομούνται και ποια δέντρα θα υλοτομούνται, ούτως ώστε να εξυγειανθεί το δάσος, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε αυτό που σας είπα, ανθεκτικό δασικό οικοσύστημα.
Γιατί αν δεν δημιουργήσουμε ανθεκτικό δασικό οικοσύστημα και χάσουμε τα δάση μας σε 10 στο βάθος δεκαετίας, 20ετίας, θα έχουμε προβλήματα σε πλημμύρες, στα υπόγεια ύδατα και γενικότερα στη διαβίωση μας. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος που είπατε στην εξυγίανση. Στην εξυγίανση. Εκεί επεμβαίνουμε σε δέντρα που έχουν προσβληθεί ήδη ή και στα παρακείμενα. Κοιτάξτε, τα νεκρά δέντρα είναι νεκρά, τελείωσε. Θα επέμβουμε σε παρακείμενα δέντρα που έχουν ενδείξεις αυξημένης προσβολής. Αλλά γενικότερα θα επέμβουμε στην περίμετρο των προσβολών με εξυγιαντικές υλοτομίες. Φτιάχνεται μία μελέτη πρώτα για να γίνει αυτή η δουλειά. Αυτή η μελέτη θα καθορίσει τους όρους. Δηλαδή αυτή η μελέτη μπορεί να πει ότι 1 στα 6 δέντρα θα αφαιρείται. Παράδειγμα σας λέω τώρα, ανάλογα με την περίπτωση και με τη μορφή και με την κατάσταση του δάσους στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχει εκπονηθεί μια τέτοια μελέτη ή ακόμη? Όχι, σας είπα ότι οι σημαντικότερες προσβολές εντοπίζονται στο Δημοτικό Δάσος του Αμπελικού και στο Δημοτικό Δάσος της Αγιάσου. Πρέπει ο δασοκτήμονας Δήμος να εκπονήσει τη συγκεκριμένη μελέτη, τον πίνακα υλοτομίας, ο οποίος θα εγκριθεί από την υπηρεσία, θα δοθεί η άδεια υλοτομίας, θα προσημανθεί από την υπηρεσία, θα προσημανθούν τα δέντρα που θα αφαιρεθούν και να μπει υλοτόμος να κάνει τις υλοτομίες. Υπάρχει μια διαδικασία. Ξέρουμε ένα Δήμος Μυτιλήνης, γιατί... Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια έτσι, εκδήλωση συγκεκριμένου ενδιαφέροντος. Ναι. Τους έχουμε ενημερώσει, τους ετοιμάζουμε και ένα έγγραφο μετά το, γιατί πρόσφατα το Εργαστήριο Δασικής Εντομολογίας του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών μας απέστειλε το πόρισμά του. Τους ετοιμάζουμε και ένα έγγραφο αυτές τις μέρες για το ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν και αναμένουμε. Θα έχουμε και συναντήσεις μαζί τους. Φαντάζομαι ότι σε συνεργασία μαζί μας θα προσπαθήσουμε να σώσουμε κάποια πράγματα. Και αυτές οι επεμβάσεις μέχρι πότε πρέπει, θεωρείτε, να γίνουν? Αυτές οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την όποια προσβολή εμφανίζεται σε όποιο σημείο. Γιατί η προσβολή εμφανίζεται ως μία κουκίδα και αν δεν την καταπολεμήσουμε έγκαιρα αυξάνεται, εξαπλώνεται στο χώρο. Εκείνο που θέλω να τονίσω και να επισημάνω είναι το θέμα της διαχείρισης. Χωρίς διαχείριση δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για αντιπυρική προστασία, ούτε για προστασία από προσβολές από εξωγενείς παράγοντες όπως είναι τα έντομα, ούτε για τίποτα άλλο. Πρέπει να διαχειριστούμε τα δάση μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τα έχουμε τα δάση μας έτσι γιατί είναι ωραία. Πρέπει να τα διαχειριστούμε. Και αυτή η διαχείριση είναι και ένα... Δηλαδή θα δώσει και εργασία σε κάποιους ανθρώπους, αν το θέλετε. Δηλαδή έχει και οικονομικά ωφέλη η διαχείριση. Δεν είναι μόνο τα ωφέλη στο οικοσύστημα και στο γενικότερο περιβάλλον, είναι και οικονομικά τα ωφέλη. Είναι και ωφέλη στην κοινωνία. Όσον αφορά την αντιπυρική προστασία, τι είναι οι πάγιες ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται? Οι πάγιες ενέργειες είναι πάλι ευθύνη των δασοκτημόνων. Επειδή τα δάση στη Λέσβο δεν ανήκουν όλα στο δημόσιο, δεν είναι όλα ευθύνη του δημοσίου. Ο κάθε δασοκτήμονας οφείλει καταρχήν να διαχειριστεί το δάσος του για να παράγει έσοδα και απ' την άλλη να εκτελέσει κάποια αναγκαία προστατευτικά έργα. Να συντηρήσει τους δρόμους, να συντηρήσει τις αντιπυρικές ζώνες, να κάνει κάποιους καθαρισμούς. Να φροντίσει για τα σημεία υδροληψίας. Η Διεύθυνση Δασών εκτελεί κάθε χρόνο έργα αντιπυρικά μέσα στα δημόσια δάση και επαναφέρει και παλιές αντιπυρικές ζώνες και πέρυσι με τη βοήθεια της περιφέρειας κάναμε αντιπυρική ζώνη στο δάσος της Χερσονήσου, της Αμαλής, της Κρατήγου και επίσης ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΤΑΛ, από το ΛΑΙΦ και από το ΕΣΠΑ, από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Φτιάξαμε 2 δρόμους στο καμένο δάσος και που λειτουργούν και ως αντιπυρικές ζώνες. Άρα λοιπόν στα δημόσια δάση κάνουμε κάθε χρόνο πράγματα. Από εκεί και πέρα στα δημοτικά δάση καταβάλουμε μια προσπάθεια και με την πυροσβεστική ελέγχοντας τις αντιπυρικές υποδομές, το δασικό οδικό δίκτυο, τις υδατοδεξαμενές, ακόμη και με τους ίδιους τους δικούς μας υπαλλήλους, τους δασοφύλακες, να αντικαταστήσουμε σε συνεργασία με πυροσβέστες, να αντικαταστήσουμε κρουνούς, να αντικαταστήσουμε βάνες σε υδατοδεξαμενές, να καθαρίσουμε υδατοδεξαμενές. Κάνουμε μια προσπάθεια σοβαρή να μπορέσουμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο ικανοποιητικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται και άλλα πράγματα. Πέρυσι έγινε μια σοβαρή προσπάθεια με έργο που χρηματοδοτήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ και συντηρήθηκαν όλοι οι δασικοί δρόμοι στο δημόσιο δάσος
Πασπαλά, στο δημόσιο δάσος Κρατήγου και στο διακατεχόμενο δάσος Βασιλικών. Αλλά το ΤΑΙΠΕΔ μέχρι στιγμής χρηματοδοτεί μόνο δημόσια δάση, δεν χρηματοδοτεί δημοτικά δάση. Εμείς έχουμε κάνει αιτήματα στο Υπουργείο και τους έχουμε θέσει το πρόβλημα ότι πρέπει να χρηματοδοτηθούν και τα δημοτικά δάση. Γιατί προϋπόθεση να γίνουν όλα αυτά τα έργα τα αντιπυρικά είναι να υπάρξουν χρηματοδοτικά μέσα και πόροι. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία, το Υπουργείο μας, εμείς να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα ότι τα περισσότερα δάση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι δημοτικά, δεν είναι δημόσια. Δεν μπορεί όμως να προστατεύουμε ένα δημόσιο δάσος και το διπλανό, επειδή δεν είναι δημόσιο, να μένει χωρίς έργα και να μένει αδιαχείριστο ή απροστάτευτο, έτσι. Πρέπει να υπάρξει ολοκληρωμένη αντιπυρική προστασία και διαχείριση, ανεξαρτήτου ιδιοκτησιακού καθεστώτος.